περίοδο για τη χώρα μας, σε όλους τους τομείς. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο και στον αθλητισμό και πόσο μάλλον στο άθλημά μας, η χειροσφαίριση, που δυστυχώς δεν χαίρεται σε απαραίτητης εκτίμησης και σεβασμού. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε μια νέα αρχή. Είχαμε κάνει μια μικρή περίοδο, προετοιμασίας, όπου καινούργιες παίχτηρες είχαν τη δυνατότητα να αποδείξουν την αξία τους, να αποκτήσουν μια θέση στην εθνική μας ομάδα. Ξέρουμε ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο, αλλά εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε έναν ενδιαφέρον αγώνα και δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα σκορ, αλλά θα μπούμε στον αγώνα με ψηλά το κεφάλι, με περηφάνεια. Θα παίξουμε με πάθος και θέληση, χαρακτηριστικά που αν μη τι άλλο προσδιορίζουν τον ελληνικό χαρακτήρα. Θα αγωνιστούμε σαν μια ομάδα, η καθεμία πρώτα για τη συμπαίχτριά της, για τους προπονητές, για τον εαυτό της, αλλά πάνω απ' όλα για το εθνόσημο που φέρουμε στο στήθος και για όλο τον κόσμο και όλους τους φιλάθλους που θα παρευρεθούν στον αγώνα. Γιατί ο δικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε το άθλημα αυτό, να κάνουμε μια διαφήμιση, έτσι να αισθανθούν όλοι οι Έλληνες αυτό το συνέστημα που νιώσαμε όλοι με τη χθεσινή νίκη του Άργους και συγχαρητήρια στην ομάδα του Διομήδη. Αυτά μόνο και καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα της Σερβίας βέβαια και στη δική